Τώρα, κυρίες και κύριοι, είδαμε στην αρχή του δελτίου τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Γερμανία για την ενεργειακή κρίση. Την ίδια στιγμή, σε εγρήγορση, βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 26 Ιουλίου θα συνεδριάσουν για την αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνονται οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης, σύνδεση με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Έφη Κουτσοκώστα. Έφη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, όπου διεξάγεται και ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Mm-hmm. Και πριν από λίγη ώρα μάθαμε κι εμείς ότι η Τσεχική Προεδρία επιβεβαίωσε ότι θα συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στις 26 Ιουλίου, προκειμένου να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι παραδέχονται πλέον και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πολύ δύσκολος. Πριν από αυτό όμως, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, επίσης ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιουλίου θα παρουσιάσει τις προτάσεις της το σχέδιο, το έκτακτο σχέδιο, εάν τυχόν τελικά η Ρωσία αποφασίσει να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στη Γερμανία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις 22 Ιουλίου, που είναι και η προθεσμία. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ρωσία έχει πει ότι θα διακόψει την παροχή από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 22 για λόγους από τον αγωγό Nord Stream 1, για λόγους συντήρησης. Πολλοί όμως λένε ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια λόγω πολιτικής σκοπιμότητας από πλευράς της Ρωσίας και εργαλειοποίησης του φυσικού αερίου. Κρίσιμος λοιπόν ο Ιούλιος για αποφάσεις σε σχέση με την ενέργεια. Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.